αξίζει το ρεύμα, πανάκριβη ζωή, οργάνωση για μένα, η μόνη επιλογή. Πανάκριβο το ρεύμα, πανάκριβη ζωή, οργάνωση για μένα, η μόνη επιλογή. Συναδέλφια, συνάδελφοι, ο νέος τρόπος τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του χρόνου, με την επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα ονομάζεται τώρα, λέει, μηχανισμός διακύμασης, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτή βεβαίως θα παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε 4 τιμολόγια έγχρωμα, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, το μπλε, τα οποία έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Εξασφαλίζουν δηλαδή την κερδοφορία των ομίλων, την κερδοφορία των παραγωγών και των προμηθευτών της ενέργειας. Με τον νέο τρόπο της τιμολόγησης η κυβέρνηση κάνει το εξής. Βάζει το κάθε λαϊκό νοικοκυριό να ποντάρει σε τιμολόγια διαφορετικού χρώματος με την ελπίδα ότι έτσι μπορεί να πληρώσει φθηνότερα το ρεύμα, λες και τα παίζουμε στη ρουλέτα του καζίνου. Μας δίνει, λέει, το δικαίωμα να επιλέξουμε χρώμα τιμολογίου. Επίσης μας δίνει το δικαίωμα να αλλάζουμε κάθε μήνα πάροχο. Με άλλα λόγια, όλα αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι μια ακόμα κοροϊδία που πετάει στα μούτρα μας η κυβέρνηση, γιατί όποιο χρώμα και να διαλέξει κανείς το τιμολόγιο, το θέμα είναι ότι από τις αρχές του χρόνου θα πληρώνει ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνάδελφοι, είναι ντροπή το 2023 να επιλέγει το λαϊκό νοικοκυριό εάν θα ανάψει το θερμοσύφωνο, εάν θα ανάψει το κλιματιστικό, εάν θα ανάψει την ηλεκτρική κουζίνα, γιατί ξέρει ότι στο τέλος του μήνα ή του διμήνου δεν θα μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε στην τελική φάση της προσαρμογής της ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά. Μπορούμε λοιπόν τώρα να δούμε πολύ καθαρά τα ψέματα που μας έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις για τα δίθεν ωφέλη που θα είχαμε από τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και σε χρηματιστηριακό προϊόν. Έτσι έχουμε στη θέση της πολυμετοχικής, παλιότερα ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, έχουμε σήμερα 7 μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και 20 περίπου παρόχους. Με αποτέλεσμα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να έχει εκτοξευτεί και το 2022 400.000 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Το παραμύθι για την αντικατάσταση του λιγνίτη σαν καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή από το επίσης ρυπογόνο και πανάκριβο φυσικό αέριο, ούτε το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, ούτε τις τσέπες μας προστάτευσε. Αντίθετα, γεμίζει τα θησαυροφυλάκια των πολυεθνικών που το εξάγουν και βεβαίως των εφοπλιστών που το μεταφέρουν. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σε ετοιμότητα, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας ενάντια στην ακρίβεια, θα απαιτήσουμε αύξηση των συντάξεων, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, καμία αποκοπή στα ευάλωτα λαϊκά νοικοκυριά.